Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω να πάμε να δούμε. Τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού. Εκεί θέλω να σταθούμε λίγο. Αυτό. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Εγώ ξέρω ότι έχω έρθει σε ένα παιχνίδι επιβίωσης, Γιώργο. Όχι σε ένα παιχνίδι ερωτικού περιεχομένου. Όταν λοιπόν η ομάδα μας υποφέρει ψυχολογικά, δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποια από τη συναθλήτριά μου ερωτοτροπεί την ώρα που κλαίμε, έχουμε ματώσει και κλαίμε, ερωτοτροπεί μέσα στην πισίνα με έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα σηκώσω, Γιώργο. Και η ηθική είναι ότι το μεγαλύτερο πράγμα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τις δικές μου αρχές δεν μπορώ να το δεχτώ, Γιώργο. Δεν το σηκώνω εγώ αυτό. Τελικά βγήκα αληθινός. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν μ' αρέσει να χάνει μια ομάδα και να βλέπω μέσα σε μια πισίνα ερωτοτροπίες. Χαίρομαι τώρα που το είδαν όλοι και κατάλαβαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι σχέση έχει αυτό με την ήττα μας? Αυτό νομίζω χαλάει την ψυχολογία. Πρώτα χάσαμε και μετά έγινε αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή θα τα πάρουμε τα πράγματα αντίστροφα. Μπράβο, φυσικά. Με έχετε μπερδέψει λίγο. Είναι πάρα πολύ αστείες οι απόψεις που ακούω και νομίζω ότι είμαι στο 1950 και πραγματικά ζω ένα συντηρητισμό. Άλλο πράγμα ο αγώνας, άλλο πράγμα το προσωπικό και άλλο πράγμα ένα αθώο φλερτ. Τι πάρτι κάνατε στη πισίνα. Ευχαριστώ. Όλοι πάρτι κάνατε στη πισίνα. Συγγνώμη κιόλας. Όλοι κάνατε έτσι και έτσι και έτσι στο ντουζ. Δεν ερωτοτρόπησα. Αν αγκάλιασα έναν άνθρωπο και μου σκάσε ένα φυλάκι, δεν λέγεται ερωτοτροπό. Ερωτοτροπό είναι πολύ βαριά λέξη για να την αναφέρεις και δεν νομίζω ότι αρμόζει στην περίπτωσή μας. Ο τρόπος που το είπε η Αθηνά ήταν λες και με χαρακτήρισε, λες και είμαι η μεγαλύτερη, δεν ξέρω κι εγώ τι, στον κόσμο. Το θεωρώ και πισόπλατη μαχαιριά και από την Αθηνά και από όποιον άλλον παίρνει αυτή τη στιγμή αυτή τη θέση, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα, αν είχαν αξιοπρέπεια, να έρθουν να μου το πούνε και να το συζητήσουμε και μπροστά στις κάμερες στην Καλύβα και τώρα στο Συμβούλιο. Δεν φταίω σε τίποτα. Για άλλη μία φορά προσπαθούν να μου ρίξουν κάποιο φταίξιμο επειδή οι ίδιοι έχουν νεύρα, επειδή οι ίδιοι δεν φέραν νίκες ή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι άλλος ο λόγος που δεν πάει καλά η ομάδα. Το αν εγώ και ο Γιώργος έχουμε μία μεγαλύτερη συμπάθεια δεν αφορά κανέναν, δεν ενοχλώ κανέναν. Δεν είδες εσύ. Δεν είδες. Αν αγκαλιάστηκε η Μιρέλα με τον Γιώργο, ναι, το είδα. Α, δεν πω ότι καθόταν πάνω στον Γιώργο. Καθόμουν πάνω στο Γιώργο. Βάλατε μια καλιά πάνω στο Γιώργο. Μισό λεπτό. Βγάλαμε και τα ρούχα μας. Μισό λεπτό. Όπως είδα τη Μιριέλα και το Γιώργο να είναι αγκαλιασμένοι λίγο πιο πέρα, έτσι είδα και το Βαλάντι να μπαίνει μπροστά για να τους κρύψω την κάμερα. Αυτό πώς υποκρισία. Πει, είναι άλλο θέμα. Υποκρισία, Γιώργο, υποκρισία. Όχι, ήταν εκείνη. Έκρυβα εγώ την κάμερα. Και του λέω, όχι, δεν χρειάζεται, δεν θα κάνουμε κάτι. Του το είπα κιόλας και μου λέει, γιατί όχι, μπαίνω εγώ μπροστά. Δηλαδή, ήθελε να σιγοντάρει και τη φάση και μετά το χαλάσαμε που δεν θέλαμε να κάνουμε και κάτι. Ρε Γιώργο, δηλαδή, γιατί δεν του δώσαμε την ευκαιρία. Τώρα, εάν χάρηκα λίγο παραπάνω, επειδή ήρθε ο Γιώργος και με πήρε μια αγκαλιά και μου έσκασε ένα φιλί, που ήταν ένα φιλί τύπου δημοτικό φιλί, δηλαδή τύπου το τίποτα απολύτως και η Αθηνά το ονομάζει ερωτοτροπία. Έλα εδώ, Αθηνά, πήρε μιλού. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τι σε πήρε, ξέρω εδώ. Τίποτα. Μην πεις ότι κουράστηκε, ξέρω εδώ, πες μου λίγο. Γιώργο, μη μου απευθύνεις το λόγο, σε παρακαλώ. Γιατί να μην σε απευθύνω λόγο? Γιατί μπορεί να σου απαντήσει. Έγινε μετά το παιχνίδι, ναι ή όχι? Συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημά σου ξέρει ποιο είναι? Ότι δεν φέρνεις νίκες και αυτήν φέρνει. Και είναι σου ντάκου τζάμπα. Σέβεσαι, γιατί με βλέπει η κόρη μου εκεί έξω. Εσένα τι σε πήρε? Και μένα είναι η γιαγιά μου, η μάνα μου, είναι ο πατέρα μου. Τι θα σου κάνουμε δηλαδή? Εσύ και η Μιριέλα ήρθατε εδώ πέρα για να κάνετε κάποιο άλλο σοου. Δικό σα πρόβλημα. Εμεί μιλάμε τώρα. Το μυαλό σου μέχρι εκεί φτάνει, αγόρι μου. Το μυαλό σου. Ένα φτάνει. Ναι, φτάνει. Κουράστηκε. Εντάξει, όχι, εμένα μου αρέσει και το γουστάρω. Δεν θα δώσω λόγο ούτε στην Αθηνά. Αλλά όχι, ούτε ρωτοτρόπη, ούτε τίποτα. Και ναι, την πλησίασα. Εγώ την πλησίασα. Δεν φταίει τίποτα, κοπέλα. Εγώ φταίω. Τρελαίνομαι. Εντάξει, είναι πολύ αυθόρμητος. Είναι καταπληκτικός. Είναι αληθινός. Είναι αληθινός, μωρέ. Αληθινό φαίνεται όλο αυτό και ξέρετε τι συμβαίνει. Και αυτό είναι αντρισμός στο τέλος, έτσι. Εγώ την πλησίασα. Ναι. Προσπαθεί να πάρει την ευθύνη. Εντάξει. Καλά, εκείνος την πλησίασε. Ναι, αλλά και εκείνος. Είναι... Εντάξει, μωρέ, τώρα συζητάμε. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι αυτή είναι η μικρογραφία μιας κοινωνίας και αυτές οι αντιδράσεις και το τι θεωρείται. Όχι ηθικό, είναι βαριά λέξη. Το τι θεωρείται ορθό, το τι θεωρείται σωστό για τη συγκεκριμένη συνθήκη ή όχι και πώς επηρεάζει τους άλλους, με τι κριτήρια, με τι λογική, με τι σκεπτικό ο καθένας μιλά και αντιδρά.
είναι νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και είναι η πραγματικότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό ο κόσμος λέει ενθουσιάστηκε. Ζω έναν ενθουσιασμό. Είναι στη φάση του ενθουσιασμού όσον αφορά τη Μυριέλα. Κατά την άποψή μου. Ο άλλος είναι παραπάνω από ενθουσιασμό. Εγώ δεν δέχομαι ότι ξαφνικά δύο φιλιά είναι ανήθικα και προβάλλονται στην τηλεόραση. Ερωτοτροπό είναι βαρύ, έτσι. Η Αθηνά ήταν σοκαριστική για μένα. Το ερωτοτροπό δεν ξέρω αν μπορείτε να τον γκουγκλάρει ή αν το έχετε ήδη κάνει. Γιατί βλέπω ότι δεν κάνω έρωτα. Η Αθηνά ήταν σοκαριστική. Σημαίνει ότι, παιδιά, τι λέτε, τουλάχιστον με αυτό που διαβάζω, έτσι. Εκδηλώνω την έντονη επιθυμία μου, το ενδιαφέρον μου για κάποιον. Εκδηλώνω το ερωτικό μου ενδιαφέρον με σκοπό τη σύναψη ερωτικής σχέσης, ερωτική επιθυμία, διάθεση, συμπεριφορά. Το ερωτοτροπό είναι σε αυτά στα πλαίσια τα οποία το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι ή όχι. Πέραν τις λέξεις όμως, όλη η υπόλοιπη υπερβολή της Αθηνάς είναι έως και σοκαριστική. Διαφωνώ. Να τα πω λίγο έτσι όπως τα βλέπω, να βγάλουμε μια άκρη. Mm-hmm. Όπως τα βλέπεις εσύ. Βέβαια. Γιατί όπως τα βλέπουμε εμείς δεν βγάζουμε άκρη. Εγώ άσε μας αγόρι μου που θα μας πεις και όλες τις όπως τα βλέπω εγώ δεν πάω να πω όπως τα βλέπετε εσείς. Για λοιπόν, πες τη ματιά σου. Καλώς ή κακώς λοιπόν σε μια ομάδα, όταν χάνει η ομάδα, λογικό είναι όλοι να στεναχωριούνται και ωραίο είναι να είναι λίγο συγκροτημένοι και συμμαζεμένοι. Όλοι. Αυτό είναι που συμβαίνει στις ομάδες όταν χάνουν. Έτσι ότι όλοι είναι λίγο στεναχωρημένοι. Δεν μπορεί να τελειώνει ο αγώνας και κάποιος να είναι χαϊχούι. Είδαμε πολλούς να είναι χαϊχούι. Ναι, αυτό. Μπράβο, απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως, προφανώς όλοι μπήκαν σε ένα κλίμα λίγο χαϊχούι, ας το πούμε, ελεύθερο, πιο χαλαρό. Γιατί πήγαν να κάνουν τα παιδιά ένα μπάνιο και πιστέψτε με, το μπάνιο είναι πάρα πολύ ευεργετικό. Ευεργετικό. Με το που πήγες νερό το είπαν. Ακριβώς. Και ζωγόνο. Οπότε πήγαν όλοι εκεί. Τους, παρέσυραν και λίγο οι μαχητές με το χαρούμενο κλίμα που είχαν και μπήκαν όλοι σε αυτό το mood. Δεν μπήκαν όλοι. Όλοι και ακόμα και ο Βαλάντης μπήκε σε αυτό το mood. Δεν μπήκαν όλοι. Παιδιά, μπήκε ο Βαλάντης όχι και έκανε το σέντρο. Δεν μπήκε ένα άτομο. Συγγνώμη. Και η Αθηνά. Όλοι ομάδα. Έλα, μωρέ. Κάτσε. Όλοι μιλάτε όλοι μαζί. Όλοι πάρτηκα. Ένα λεπτό λίγο να το λεπτώσω αυτό. Λοιπόν, μαζί με τους μαχητές λοιπόν μπήκαν στην ίδια διάθεση και οι διάσημοι. Ακόμα και ο Βαλάντης που έκανε γύρω-γύρω τον Καρχαρία εκεί την ώρα που φιλιώτησαν η Μυριέλα με τον Κατσαούνη. Έκανε τον Καρχαρία γύρω-γύρω. Σταμάτησε μετά η Σκοπιά και πήγε και ανέβηκε και πάνω. Έκανε τύπου windsurf. Και έκανε windsurf ανάμεσα στα κορίτσια εκεί και έκανε show. Το λοιπόν, επιβεβαίω και ασημείνει αυτό ότι είναι ό,τι πιο κοντινό σε πάρτι έχει. Θέλω εδώ που θα καταλήξει. Άρα, απ' τη μία, ναι, OK, και εμένα θα με ενοχλούσε αν έβλεπα εμεί να χάναμε και να βλέπα ένα συμπαίκτη μου να είναι μέσα στην καλή χαρά. Απ' τη μία, αλλά την άλλη, όταν γίνεται ένα γενικό πάρτι και όλοι πανηγυρίζουν και όλοι χαίρονται, δεν μπορώ να πω το οτιδήποτε για αυτόν τον συμπαίκτη μου που είναι χαρούμενο. Δεν μπορείς να κοιτάς την πάρτι σου. Τώρα για τα φιλιά. Δεν το πιέσε κανένα. Στο πάρτι. Δεν μπορείς να κοιτάς την πάρτι σου στο πάρτι. Σωστό. Δεν προλάβα τα μαλισκιανά. Λοιπόν, τώρα για τα φιλιά, παιδιά. Δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν. Ακριβώς. Και από τη στιγμή που η Μυριέλα δεν επηρεάζει τα αγωνιστικά. Και όλοι... αυτό, γιατί έφερε χθες δύο νίκες, Αθηνά χθες δεν έφερε νίκες. Και δεν επηρεάζει, ακριβώς, και δεν επηρεάζει και κανέναν άλλον αγωνιστικά. Δεν γίνεται να λέμε αυτό. Όπως και να γκρινιάζουν αυτοί που δεν έφεραν. Ακριβώς. Και με τρόπο επιθετικό. Έχετε ολοκληρώσει, να μιλήσω. Γιατί ήθελα να τα πω χθες στην τηλεόραση. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι ότι και μου έχει κουράσει. Δεν είμαστε ομάδα, δεν είμαστε ομάδα, δεν είμαστε ομάδα. Δεν είναι ομάδα, παρακάτω. Δεν γίνεται να γίνει ομάδα. Το βασικό ποιο είναι το ζήτημα. Ρίχνουν όλοι στο κλίμα το πρόβλημα που χάνουν και δεν το ρίχνουν στους παίκτες που δεν μπορούν να φέρουν νίκες. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Είναι τρεις παίκτες που δεν μπορούν να φέρουν. Να πω την άποψή μου. Έχετε ολοκληρώσει. Ναι. Πρώτον, δεν είναι ομάδα. Προς το παρόν δεν πρόκειται να γίνουν ομάδα, για να τα λέμε τα πράγματα. Πανηγυρίσανε, ναι, κάποιοι πανηγυρίσανε και το είδαμε. Μέσα σε αυτούς ήταν και η Ευρυδίκη, παρότι υποτυπενθούσε και ότι έβαλε όλο τη το είναι και όλα αυτά. Η οποία μια χαρά, ας πούμε, πανηγύρισε. Δεν είναι κακό. Δεν το λες όμως και δεν παίρνεις μπάλα όλη την ομάδα. Πρώτο. Δεύτερον, δεν φταίει η Μυριέλα με τον Κατσαούνη που αντάλλαξαν τα φιλιά επειδή χάσανε. Το άκουσα κι αυτό. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Κάνεις μια ομαδική προσπάθεια. Η Μυριέλα όντως έφερε πόντους. Όντως ήταν καλή, δεν ήταν κακή. Όμως εγώ νιώθω ότι η Μυριέλα δεν είναι στο πνεύμα της ομαδικότητας. Δεν είναι ενσωματωμένη. Όχι. Το ότι θέλω μισό λεπτό, το γεγονός ότι φέρνω νίκες, το γεγονός ότι εγώ αυτή τη στιγμή πράττω σαν να μην υπάρχει ομάδα, σαν να μην σέβομαι την υπόλοιπη. Γιατί η Αθηνά αυτό είπε, παιδιά. Η Αθηνά είπε το εξής. Μισό λεπτό. Η Αθηνά γύρισε και είπε: δεν μπορώ την ώρα που έχω χάσει, που έχει αποδυναμωθεί η ομάδα των διασύμων, που είμαστε τώρα στο συμβούλιο που πρέπει να υποδείξουμε άλλους στον τάκο, αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να είναι χαϊχούι. Δεν την νοιάζει αν η Μυριέλα είναι με τον Κατσαούνη. Και στην τελική Μάρτζη. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Συγγνώμη να σε ρωτήσω. Είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα και χάνουμε. Είμαστε ομάδα και χάνουμε, έτσι. Εσείς είσαστε χάλια.
χάλια. Και εγώ έρχομαι. Δεν είσαι όμως η μόνη. Δεν ήταν μόνη της. Σε πειράζει ή όχι. Είναι λάθος παράδειγμα. Ναι, σε πειράζει ή όχι. Αν πήγαινε η Μιριέλα μόνη της, έφυγε από τον πάγκο, κατέβαινε κάτω και φιλιά, δεν σου έλεγα. Και η Ευρυδίκη ήταν. Ήταν πολλά άτομα. Ήταν και ο Βαλάντης, ήταν και η Ευρυδίκη. Πήγαν όλοι. Όχι μόνο αυτό. Αν μου επιτρέπετε, μη σα διαφεύγει μία λεπτομέρεια. Ουσιαστικά η Μιριέλα. Πέραν του φιλιού με τον Κατσαούνη, δεν πανηγύριζε. Πιο πολύ είδαμε να χαίρεται και να πανηγυρίζει ο Βαλάντης, παρά η Μιριέλα. Η Μιριέλα απλά αποδέχθηκε αυτό το οποίο εισέπραξε από τον Κατσαούνη. Το θέμα με εμένα είναι άλλο. Αν μια ομάδα είχε πρόβλημα και εσύ ερχόσουν χαρούμενη, θα τα βάζα μαζί σου, αλλά δεν θα έλεγα ότι φταίει εσύ που έχει πρόβλημα η ομάδα. Μα δεν είπε μόνο χαρούμενη. Η Αθήνα για αυτό. Αυτό τη λένε. Την κατηγορούν ότι η σχέση τη προσωπική είναι γιατί δεν πάει καλά η ομάδα. Αν η ομάδα δεν πάει καλά, εγώ δεν γιατί έχει αυτό. Το Θανάση που δεν παίρνει βαθμούς, όσο και αν τον συμπαθώ, το Βαλάντι που δεν φέρνει βαθμούς, όσο και αν τον γνωρίζω προσωπικά. Έχει πρόβλημα δεν η ίδια η Αθήνα. Φυσικά και το σώμα. Έχει πρόβλημα η Αθήνα, η οποία η συμπεριφορά της για μένα ήταν απαράδεκτη, γιατί είπε φράσεις πολύ άσχημες, του τύπου μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σου προς τον Κατσαούνη, προσβλητικότατο. Το δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Από πού και ως που δεν το δέχεσαι εσύ αυτό. Ποια είσαι εσύ δηλαδή. Η αίρεια του παιχνιδιού. Ήταν απίστευτη και είχε απόλυτο δίκιο η Ναυσικά που απάντησε με τον καλύτερο τρόπο ότι σε ποια εποχή ζούμε. Είναι επιτρέπεται. Τέτοια νομίζω λογοκρισία. Ότι το βλέπετε όπως θέλετε. Στο αν θα αλλάξουν ένα φιλί δύο άτομα, ό,τι ωραίο. Θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια.